Εδώ είμαστε, φτάσαμε για μία φορά ακόμα με το GR Express να είναι κοντά σας, με την πλατεία Τσίγκουε Πιάτσα και δεν σημασέβεται από το Μιλάνο και με την Έλληνα εδώ να είμαστε πανέτοιμοι να τα πούμε. Έχουμε κοιτάξει πάρα πολύ κάποια πράγματα τα οποία μας άρεσαν, ειδικά με το Face Story ασχολούμαστε πάρα πολύ, ούτως ή άλλως το ξέρετε, αλλά σήμερα όμως θα ασχοληθούμε και πολύ μηντιακά, αγαπητοί μου. Ναι, αλλά έχουμε και ένα θεματάκι το οποίο είναι πολύ βασικό που μου έχει σπάσει λίγο τα νεύρα. Όπως... Δηλαδή δεν ξεκινάμε με καλή διάθεση. Εσύ λες τα... Δεν ξέρω. Όχι, γενικά σήμερα, από ό,τι βλέπω εγώ εδώ, έχουν γίνει αρκετά και σημαντικά πράγματα τα οποία δεν έχουμε αγγίξει, γιατί δώσαμε άφεση αμαρτιών για να γίνουν κάποια πράγματα, να κλείσουν έναν κύκλο και να δούμε τελείως διαφορετικά τα τηλεοπτικά. Γιατί κάτσαμε στη γωνία μας, δεν μιλήσαμε καθόλου. Είπαμε ότι θα βγούμε και θα μιλήσουμε με τις αλήθειες μας κάποια στιγμή. Κοίτα να σου πω. Και τώρα έρχεται η ώρα και ο χρόνος για να μιλήσουμε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Επειδή είπες, ας πούμε, π.χ. για fame story, και θα το πούμε και αργότερα. Δεν μπορεί να παίζει ένα συγκεκριμένο γεγονός που έχει γίνει χαμός τουλάχιστον στα social, να ξέρεις ότι σήμερα κανονικά θα παιχτεί το επεισόδιο και να μην βλέπεις τίποτα ούτε στο τρέιλερ, αλλά ούτε και στις εκπομπές που πρέπει να στηρίξουν το Fame Story και λες και ασχολούνται ακόμα με το Fipster. Λοιπόν, μην ξεκινήσω έτσι. Καλύτερα πάμε να ξεκινήσει εσύ τα μηδιακά σου, να ερεμήσω λίγο, μπας και μου περάσει. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ περίεργη, την οποία θέλω να πω πολλά πράγματα. Και θέλω να ξεκινήσω καταρχήν σήμερα θα εξετάσουμε όλες τις εκπομπές, να δούμε λοιπόν τι γίνεται, γιατί τώρα εντάξει. Πέρασε το χρονικό διάστημα, πέρασε η πρώτη παρέλαση. Τώρα λοιπόν όλα έχουν μπει σε μια σειρά, άσχετα αυτά που θα έρθουν τα καινούργια μετά, που αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Και τώρα λοιπόν να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα και πώς έχει κάθε δυναμική. Και να ξεκινήσουμε με το Breakfast at Star. Mm-hmm. Το Breakfast at Star, το οποίο έχει τα σκαμπανεβάσματά του, έχει μια όμως πορεία η οποία δείχνει ανωδικές τάσεις, ότι μπορούν κάποια στιγμή να πιάσουν και τα βάνη, να πιάσουν την πρώτη θέση. Εδώ ο Κρίσα Ιβαλιώτης κάνει μια τρομερή δουλειά και η ομάδα... Δεν μου άρεσε το μαγνητοσκοπημένο με Τίτο. Δεν ήταν ζωντανό. Εντάξει, πάλι fame story εσύ. Πάλι εντάξει, αυτό δεν είχε σήμερα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω με το fame story σε πρώτη φάση. Εντάξει. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα για το fame story, να τα πούμε. Σε δεύτερη φάση θα πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Το Breakfast at Star, λοιπόν, μπορεί να χτυπήσει ακόμα και πρωτιά κάποιες στιγμές. Δηλαδή το δείχνει ότι το δουλεύουν. Η ομάδα κουμπώνει σιγά-σιγά. Εάν βάλουμε ότι η Αργυριάδου παίρνει ένα κομμάτι πάρα πολύ μεγάλο επάνω της. Άξια η κοπέλα, δεν το συζητάω, αλλά θα πρέπει λίγο να ισορροπήσει η κατάσταση, λίγο σε αυτό, γιατί πρέπει και οι παρουσιαστές να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν τη δική τους άποψη στον αέρα και να αρχίσουν να είναι λίγο πιο επιθετικοί. Λίγο πιο επιθετικοί. Και στις συνεντεύξεις. Και στις συνεντεύξεις. Δεν χρειάζεται να τους χαϊδεύουμε όλο μπεμπέλι τους καλεσμένους. Πάνε εκεί να κάνουν και κάποιες αποκαλύψεις. Δηλαδή δεν είναι απλά να μιλάμε για να μιλάμε για να περνάει ο χρόνος. Όταν έχετε ένας καλεσμένος με ευγένεια πάντα και με σεβασμό, όμως ο κόσμος, επειδή υπάρχουν όλα τα social πλέον, θέλουν να μάθουν και το κάτι της παραπάνω. Δεν θέλουν να μάθουν τα τετριμένα, πώς τα περνάτε, τι κάνατε εκεί. Δηλαδή θέλει και λίγο να μπορείς να κάνεις και έξυπνες ερωτήσεις, έτσι ώστε να εμβαθύνεις και να μπουν βέβαια και κατάλληλοι τίτλοι στα site και να κινηθεί όλο το θέμα. Για το breakfast, οι παρατηρήσεις είναι λίγες. Αλλά όμως αυτό. Όχι, σε γενικές γραμμές τα πάνε καλά. Όμως το κουλό είναι ότι πιάνουν κάποιες στιγμές πολύ χαμηλά νούμερα. Και κάποιες στιγμές μπορεί να χτυπήσουν ακόμα και πρωτιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ έντονα την ομάδα του breakfast για να ισορροπήσουν κάπου. Καλύτερα τρίτη μόνιμα παρά αυτό το ασανσέρ πάνω κάτω δεξιά-αριστερά. Όμως το Breakfast at Star έχει ένα καλό βηματισμό. Δηλαδή βλέπεις ότι η ομάδα έχει καλοκουρδιστεί. Και αυτό είναι, οφείλεται... Έχουν και ωραία θέματα. Ναι, οφείλεται ξεκάθαρα στους παρουσιαστές, οι οποίοι είναι ανοιχτοί πάρα πολύ και φαίνεται αυτό αφήνοντας στην Αργυριάδου να παίζει μπάλα, εφόσον πουλάει σου λέει άστε να παίξει την μπάλα της, και ο Αρχισυντάκτης ο οποίος συντονίζει πολύ καλά την κατάσταση. Καλοκουρδισμένη ομάδα, όχι καλοκουρδισμένα νούμερα. Mm-hmm. Εντάξει, φεύγουμε από τον Breakfast at Star. Πάμε λίγο πιο πρωί και πάμε τώρα λοιπόν στην Ελεονόρα Μελέτη. Μια Ελεονόρα Μελέτη η οποία και αυτή έχει τα δικά της καμπανεβάσματα, αλλά είναι, οι μονάδες είναι 2 με 5 μονάδες δηλαδή που παίζουν μπάλα εδώ. Ας πούμε σήμερα είχε 8%. 8, τόσο ας πούμε στον ελληνικό. Κάποιες φορές γιατί ξεκινάει με πολύ χαμηλά νούμερα. Γιατί δεν δίνουν καλά νούμερα οι προηγούμενοι.
Ναι, και μετά ανεβαίνουν σιγά σιγά. Και μετά ανεβαίνουν σιγά. Γιατί βλέπω κάτι πεντάρια και λέω, καλά, δεν περιμένει κανένας να δει αυτή την εκπομπή. Πάντως, και εδώ η ομάδα δουλεύει όσο μπορεί καλύτερα. Ιδιαίτερα η ομάδα πίσω με τον Γιώργο Μπέζα, ο οποίος κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ καλά. Και εδώ λοιπόν να βάλουμε σε εισαγωγικά ένα όνομα που λέγεται Κούσουλα. Εδώ η κυρία Κούσουλα, δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο σοβαρό σαν διευθύντρια στις εκπομπές αυτές, αλλά νομίζω ότι η κοπέλα αυτή πιο πολύ δημιουργεί προβλήματα παρά βοηθάει την κατάσταση. Γιατί? Γιατί η Κούσουλα αυτή τη στιγμή έχει εκπομπές οι οποίες ανήκουν στα δικά της χέρια, οι οποίες δεν πάνε τόσο καλά όπως θα έπρεπε να πάνε. Με εξαίρεση την Ελεονόρα Μελέτη, έτσι, η εκπομπή της, της Δανάη είναι ανεποκατεμένη, αλλά έχει ένα μοντέλο συγκεκριμένο η Δανάη, το οποίο προωθεί και, και πιστεύει πάρα πολύ σε αυτό και κάποιες στιγμές τη δικαιώνει. Αλλά κάποιες στιγμές όμως πιάνει πάτο η Δανάη. Η Ελένη Μενεγάκη δεν το συζητάω, έχει φουντάρει, έχει τελειώσει η ιστορία της. Είναι μια παρουσιάστρια η οποία είναι η πιο καλοπληρωμένη με τα χειρότερα νούμερα. Δηλαδή με τέτοια νούμερα. Είναι αυτό που είπε και ο Λιάγκας, ότι του χρόνου, εάν δεν την κρατήσουν στο Μέγκα και πάει κάπου αλλού, θα πρέπει να ρίξει το κασέ. Γιατί όταν πάει όσο και οι χορηγίες, όταν ρίχνει τόσο πολύ το μέσο όρο του καναλιού, δυστυχώς δεν πληρώνουν τα κανάλια αέρα πλέον. Να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, επειδή έχω αναφέρει το όνομα της Κούσουλα και είναι διευθυντρία, θα πρέπει λοιπόν και αυτή να κοιτάξει τι θα γίνει, πώς θα τους αριστούν οι ομάδες. Γιατί τώρα πλέον πέρασε η πρώτη παρέλαση και τώρα πάμε στις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Από το Μέγκα βλέπουμε ότι ήδη ακούγονται ότι όλα θα ξυλωθούν. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι στον Ευαγγελάτο. Για να μιλάνε για ξυλώματα σημαίνει αποτυχία της διεύθυνσης. Σημαίνει αποτυχία της διεύθυνσης. Δηλαδή η κυρία Κούσουλα, και λέω με ονόματα δηλαδή, γιατί με ονόματα θα μιλήσουμε σήμερα, η κυρία Κούσουλα είναι αποτυχημένη. Ο Στέφανος πιστεύεις ότι είναι, αν και είναι, εντάξει, είναι και φίλος, τέλος πάντων φίλος, όσο μπορεί να είναι, με σένα πιο πολύ, πιστεύεις ότι έχει μπει στο ρελαντί? Κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή τον είχα για πιο δυναμικό, πιο συμπαρουσιαστή, πιο. Δηλαδή κάτι δεν μου πάει καλά. Κοίταξε, η ομάδα μπροστά προσπαθεί να δουλέψει όσο μπορεί καλύτερα. Mm. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη Γραμμέλη, η οποία δεν έχει δώσει καμία αποκλειστική είδηση. Καμία αποκλειστική είδηση. Άποψη έχει, καλά είναι, βάζει τον πισινό τη εκεί, κάθεται. Αποκλειστική είδηση εγώ. Καλά, όλοι τον πισινό του βάζω. Δεν φταίω εγώ αν βάζω τον πισινό του. Τώρα του βάλουμε στη φόρα. Έναν-έναν. Δηλαδή, δεν αφήνω, ακόμα και την αγαπημένη μου την Τζολάκη θα την βάλω μπροστά. Και αυτήν που την αγαπάω πάρα πολύ, ξέρει ότι είναι ο ερωτάς μου ο τηλεοπτικός. Λοιπόν, ο τηλεοπτικός ερωτάς μου εννοώ. Λοιπόν, όλοι σήμερα θα τα ακούσουν όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπου υπάρχει λάθος θα τα πούμε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο τηλεοπτικός ερωτάς στέλνει φιλιά σε όλους. Δεν ζηλεύω. Όχι, όχι να ζηλέψεις, άλλο σου λέω. Θα φτάσουμε και εκεί. Με όλου καλά. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Και αυτό που είπες παίζει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την κυρία Κούσουλα η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή τη θέση της σωστά κρατημένη. Τραντάζει η καρέκλα της γιατί τραντάζει ό,τι πακέτο έχει στα χέρια της. Τραντάζει. Και μια και μιλάμε για διευθύντρια, πάμε τώρα σε ένα άλλο περίεργο κουλό το οποίο έχει συμβεί, το οποίο γίνεται στον Αντένα. Μου στέλνουν αδιάβαση την κυρία Σπανού, φεύγει η κυρία Σπανού και πάει στο Sky. Όπου στο Sky το γεμίζει αποτυχίες. Δηλαδή δεν έχει κάνει μια επιτυχία στο Sky μέσα και την παίρνουν πίσω, διώχνοντας τον Ποφάντη, τον οποίο έχω πει τόσα. Βέβαια, ο Ποφάντης έχει άλλα προβλήματα με το. Γι' αυτό έφυγε από τον Αντένα. Πάει λοιπόν στον Αντένα για να σώσει πια η αποτυχημένη του Sky να σώσει τον Αντένα. Εκεί ή πίνουν δηλητηριασμένο νερό και του δημιουργεί πρόβλημα στον εγκέφαλο. Γιατί δεν μπορεί να το εξηγήσω αλλιώς. Πώς μια αποτυχημένη την παίρνεις για πετυχημένη? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έφυγε ο Ποφάντης, ο οποίος κουτσά στραβά, στραβά κουτσά με τα λάθη του κτλ. Κάτι ψηλό έκανε, ρε παιδί μου. Έκανε μια επιτυχία με τις άγριες μέλισσες στο φινάλι. Αυτή τι έκανε? Στο Sky μέσα που την πήρανε, τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Αλλά επειδή είναι ο κολλητός του κολλητού, ο κολλητέ, γιατί έτσι δουλεύουν στον Αντένα, γι' αυτό λοιπόν καταραίει το σύμπαν μέσα εκεί. Και έχουν να πάθουν και χειρότερα ακόμα. Και αυτή τη στιγμή συζητάνε να πούμε τι θα γίνει στην πρωινή ζώνη, αν θα γυρίσει πίσω η Φέη Σκορδά κτλ. Και εντάξει ρε παιδιά, εγώ τη Φέη Σκορδά την πάω πάρα πολύ. Αλλά τώρα δεν είναι δοκιμασμένη συνταγή. Η Φέη Σκορδά ήταν αναγκάστηκε να φέρει τον Γιώργο Λιάγκα γιατί έκανε μονά. Γιατί πρέπει λοιπόν να έχουμε μια, πώς το λένε, ξαναζεσταμένο φαγητό. Η οποία Φέη Σκορδά κολλάει πάρα πολύ στο Μέγκα. Δηλαδή στο Μέγκα μπορεί να πάει και να κάνει πραγματάκια. Στον Αντένα δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί ξεκινάνε με το Βυζάντιο.
Εκεί είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Στο Μέγκα όμως ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Καταλάβες. Δηλαδή δεν λέω ότι η κοπέλα δεν έχει θέση στο πρωινό ή δεν είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παρουσίαση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά τώρα πάω και στη σημερινή μέρα. Αυτό που άκουσα θα σου δείξω ένα παράδειγμα. Εγώ βαρεθεί να τα έχουν καλά όλοι με όλους. Λοιπόν, όταν γυρίζει και λέει πριν χρόνια ότι είχε ακούσει το τραγούδι του Χαριτοδιπλωμένου που έλεγε κοντές ψηλές, ξανθές μελαχρινές, αδύνατες κοντές, όλες καλές, είχε ενοχληθεί, λέει. Και δεν ήξερε, λέει, τι την ενοχλούσε. Τώρα όμως, λέει, αυτές τις μέρες λόγω του bullying και τα λοιπά, κατάλαβε τι την ενοχλούσε. Δηλαδή τώρα μας δουλεύετε, έχετε κάνει τόσο σκληρό gossip και εμείς παλαιότερα, αλλά εσείς ακόμα πιο σκληρό. Και μας λες ότι όταν είχε βγει το τραγούδι τότε του Χαριτοδιπλωμένου, τους πήραζε το χοντρό και το αδύνατο. Εδώ ισχύει. Εδώ ξέρεις τι ισχύει. Χαϊδεύμα αυτά και. Όχι, εδώ ξέρεις τι ισχύει. Λέμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, εδώ πέρα ήταν μαλακία της. Ναι. Λοιπόν. Τώρα. Εξάλλου και ο Κραουνάκης είπε ότι το τραγούδι το δικό του γράφτηκε πριν 40 χρόνια. Με άλλα δεδομένα και άλλα συστήματα. Ρε Θοδωρή, ένα χιουμοριστικό εξάλλου... τραγούδι όπως το Χαριτοδιπλωμένο θα πούνε τώρα ότι με ενοχλούσε αυτό που λέει. Άκουσε το να ενοχλεί το χοντρές και τα λοιπά, είναι λάθος. Αλλά δεν είναι εντάξει, αυτοί κάνουν τη λέξη κακιά. Η λέξη δεν είναι καθόλου κακιά. Ο χοντρός είναι χοντρός, ο αδύνατος είναι αδύνατος, ο υψηλός είναι υψηλός, ο κοντός ναι, είναι κοντός. Όταν έβγαινε το τρέιλερ που ήταν η Σκορδά και ο Λιάγκας και έτρωγε το σάντουιτς ο Λιάγκας και του λέγε «Αμαύρε Γιώργο, δεν υπονοούσε μη φας γιατί θα είσαι χοντρός». Ναι. Αυτό δεν είναι bullying. Το είχε κάνει το bullying στο τρέιλερ. Επειδή είμαι στη Ισπανού και με πήγες αλλού, γυρνάω πάλι πίσω στους αποτυχημένους. Ναι. Λοιπόν, οι αποτυχημένοι που ξαφνικά έγιναν επιτυχημένοι. Δηλαδή, κάνουν τις απανοτές αποτυχίες και μετά τους χρησιμοποιούν οι άλλοι για να σώσουν το δικό τους μαγαζί. Για να καταλάβετε γιατί χοντρομαλακίες γίνονται και το τι συμβαίνει στην ελληνική τηλεόραση, τι έχουμε την τηλεόραση αυτή που δεν μας αξίζει εμάς. Δεν μας αξίζει αυτή η τηλεόραση που έχουμε. Γιατί οι επιλογές τους είναι συγκεκριμένες. Ισπανού πάνω, κάτω, κάτω, πάνω, πάνω, κάτω, κάτω, πάνω. Και μιλάω με ονόματα. Δεν κρύβομαι πίσω από ένα δάχτυλο. Πείτε μου τι επιτυχία έκανε στο Sky και την πήρατε στον Αντένα. Μπορεί να ενοχλεί την κοπέλα αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την κυρία Κούσουλα μπορεί να την ενοχλεί, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Παραπέει οτιδήποτε έχει στα χέρια της. Όλη η ψυχαγωγική ζώνη του Μέγκα είναι για αλλαγή του χρόνου. Και αν δεν είναι έτσι και είναι ψέμα όλο αυτό, αυτό παίζει όμως παντού. Που σημαίνει η αποτυχία βαραίνει πρώτα το κεφάλι. Και το κεφάλι στην προκειμένη περίπτωση είναι η κυρία Κούσουλα και μετά περνάμε στην κυρία Σπανού, την οποία την πήρανε για να σώσει τον Αντένα. Και πώς θα σωθεί ο Αντένα. Αυτές φαίνονται μπροστά, έτσι, γιατί καμιά φορά... Όχι, δεν φαίνονται μπροστά αυτές, είναι πίσω. Αλλά επειδή... Άλλο σου λέω, ναι. Μπορεί να υπάρχει και τα μεγάλα κεφάλια και να δίνουν κάποιες οδηγίες και να κατευθύνονται. Αυτό εννοώ. Ποια μεγάλα κεφάλια, μεγάλο κεφάλι είναι αυτή. Συγγνώμη, δηλαδή αν σου πω εγώ, ρίξε μου και από τον πέμπτο θα το κάνεις. Εάν φάνε σπροξέα θα πέσουν όμως. Αν σου πω θα το κάνεις μόνοι σου. Γιατί αυτοί αυτό κάνουνε. Ρίχνουν βουτιά τον πέμπτο, επειδή το πω ανώτερος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή τι κάνουνε. Συγγνώμη, η Μαραγκουδάκη δεν είναι πάνω από τη Ισπανού. Δεν ήταν. Άμα ναι, αλλά η Ισπανού είχε τα project που είχε. Εντάξει, αλλά είχε εντολές. Βαραίνει. Μα και η Μαραγκουδάκη αν πήγαινε εκεί το ίδιο θα έλεγα. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν πήραν η Μαραγκουδάκη, τη Ισπανού πήραν. Εντάξει, okay. Λοιπόν, η οποία Ισπανού ήταν στον Αντένα. Ήταν. Δηλαδή ξέρουν τι κουμάς είναι. Μία που ήταν η Μασούρου, αυτή ανέλαβε κάτι άλλο. Κάπου αλλού έχει πάει. Όχι, έχει πάει και αυτή μας εκεί. Στο πρόγραμμα και αυτή μας εκεί. Να μοιραστούν όλοι, να κάνουν μοιρασιά. Έτσι ώστε μετά ο αδύναμος κρίκος να φεύγει. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση βλέπω τη Σπανού, μόλις γίνει αποτυχία, να τη διώχνουν πάλι και να φταίει αυτή. Που δεν θα φταίει η κοπέλα, γιατί η επιλογή δεν την έκανε αυτή. Δεν είχε πάει να πει: εγώ θα σας σώσω. Την πήρατε για να σας σώσει. Οπότε κανονικά η επόμενη κλωτσά που θα πέσει θα πρέπει να είναι στο πιο πάνω κεφάλι. Στη συμπροκειμένη περίπτωση το κεφάλι αυτό είναι ο Λεβέντης. Εντάξει. Θα μιλήσουμε σήμερα με ονόματα και κανονικά, όχι κρυμμένοι πίσω από ένα δάχτυλο. Εντάξει. Όλους θα τους πάρει μπάλα σήμερα. Δεν θα αφήσω κανένα να παίξω. Λοιπόν, γιατί αυτή η τηλεόραση δεν μας αξίζει. Και δεν μας αξίζει αυτή η τηλεόραση γιατί τα άτομα τα οποία μπαίνουν, βγαίνουν συνέχεια είναι, κάνουν κύκλο συγκεκριμένα άτομα. Είναι 10 άτομα που πάνε από κανάλι σε κανάλι, από κανάλι σε κανάλι. Λοιπόν, και αυτοί που έχουν αξία. Δεν μπορούν να ακουστούν κιόλας. Τέλος πάντων. Ο Τζόνι Καλημέρης είναι ένα άτομο το οποίο έχει μια τρομερή αξία σε αυτή τη δουλειά μέσα και δεν τον πήρανε, λέει, στην ΕΡΤ γιατί λέει δεν είχε πτυχίο. Τρακόσια χρόνια στην τηλεόραση δεν είχε πτυχίο και δεν τον πήραν. Δηλαδή, συγγνώμη, τα μυαλά αυτά τι είναι.
Δηλαδή υπάρχει, επειδή ο άλλος θα έχει πτυχίο, θα είναι ανώτερος του Τζόνι Καλημέρη. Δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή τι μου συμβαίνει, γιατί θα τρελαθώ. Η εμπειρία δεν είναι το πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πάρω ένα δημοσιογράφο που δεν έχει περάσει από πανεπιστήμιο μέσα, δεν έχει περάσει από τη σχολή μέσα και κάνει τη δουλειά αυτή 20 χρόνια. Θα είναι χειρότερος από τον άλλον που βγαίνει επειδή έχει ένα πτυχίο. Όχι. Μου κάνουν τέτοιες επιλογές στην ΕΡΤ. Γι' αυτό πάτε κατά διαόλου και εκεί πέρα μέσα. Γι' αυτό οι περισσότερες παραγωγές είναι εξωτερικές και τους χρησιμοποιώνετε. Και μέσα έχετε 2.000 άτομα προσωπικό ή έχετε στουντιάρες και δεν ξέρετε να τα δουλέψετε. Γιατί είστε ανίκανοι. Η ανικανότητα στο maximum. Ενώ εάν πήγαινε ο Τζόνι Καλημέρης, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει Netflix, τι σημαίνει δηλαδή μια πλατφόρμα, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει τηλεόραση, θα κάνει δουλειά. Για να λέμε λοιπόν τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή αυτοί που πρέπει να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε στις θέσεις που κουμπώνουν δεν πάνε. Με μια χή αιτιολογία. Γιατί ο Καλημέρης είχε υπάρξει μέσα στην ΕΡΤ. Και ξέρουν πολύ καλά ότι η άποψή του ήταν συγκεκριμένη και ότι χτύπαγε ακριβώς εκεί που πόναγε το πράγμα. Και σου λέω, μα έρθει αυτός εδώ και του δώσουμε το OK, γεια σας. Πάει να πούμε, θα αδειάσουν οι τσέπες. Πώς θα τα παίρνουμε εδώ πέρα μέσα. Γιατί σας λέω για μια φορά ακόμα. Η ανικανότητα της ΕΡΤ είναι ότι όλα είναι μια εξωτερική παραγωγή. Εσωτερική παραγωγή, μηδέν. Λοιπόν, φεύγουμε και από αυτό το θέμα. Τους έπεσε τους διευθυντές όλους. Δεν τα αφήσω χωστό σήμερα. Τα έχω πάρει στο κρανίο. Πάμε σε κουμπές. Έχεις και αυτό. Όχι, πάμε τώρα λοιπόν. Και εκεί που όλοι λένε ότι εγώ ξέρεις κάτι. Ρε παιδί μου, έχω τη συμπαθιά μου, την αγάπη μου, τη μεγάλη κτλ. Θα τα πτέσω και αυτά για να μην λέτε ότι καλύπτω κάποιους, κάνω κάποια πράγματα ας πούμε για να γλυκάνω τον κόσμο κτλ. Όχι λοιπόν, παντού θα πούμε ακριβώς ό,τι βλέπουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο Όπεν. Η αγαπημένη μου Ελένη Τσολάκη, την οποία τη βλέπω κρεμασμένη από τα πόδια ανάποδα. Ναι, την έχουν κρεμάσει από τα πόδια ανάποδα και περιμένουν τώρα τι. Θα μου πεις τώρα πώς είναι κρεμασμένη από τα πόδια ανάποδα. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πάμε στη σημερινή εκπομπή. Έχεις λοιπόν πάρει από το Φίψερ μία απάντηση για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Για αυτά που είπε. Κακώς τα είπε ο Ανδρέας. Θα φτάσουμε εκεί όταν πάμε στην Κατερίνα Καινούργιο. Λοιπόν, και ξαφνικά παίζει το θέμα αυτό 11.30 ώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι την ώρα εκείνη πλησιάζει η ώρα που θα μιλήσουν για Fame Story και οι απέναντι. Και παίξανε και το Φίψερ οι απέναντι. Λίγο μετά. Τι γίνεται λοιπόν τώρα. Αντί λοιπόν η αρχισυνταξία που εν τέλει ακόμα είναι καινούρια μέσα η κοπέλα, εντάξει, ας δώσουμε άφεση αμαρτιών, αλλά αντί να το βάλει αυτό πρώτο θέμα που οι άλλοι έχουν πολιτικά απέναντι, δηλαδή που ασχολούνται με το Κασελάκι, που ασχολούνται και εκείνο με το ένα με το άλλο, να ξεκινήσουν δυναμικά με gossip, με αυτό το καλό ρεπορτάζ το οποίο κατάφερε ο δημοσιογράφος να πάρει, πάνε και το κίνησε 11.30 ώρα. Το βάζουν 11.30 ώρα. Όπου δεν σκέφτεται η αρχισυνταξία ότι απέναντι είναι ο άλλος πρωταγωνιστής. Ο άλλος που λέγεται Ανδρέας. Γι' αυτό που μίλησε ο Φίπστερ. Λοιπόν, γι' αυτό που μίλησε ο Φίπστερ είναι απέναντι. Οπότε λοιπόν μην του δώσω ευκαιρία να απαντήσει γρήγορα. Να πάω λοιπόν να το παίξω το πρωί, να το ανοίξω 15-20 λεπτά να γίνει τα βαντούρι που δεν θα απαντήσουν οι απέναντι. Και μετά στο πάρει ο Μάλης να το κάνει ό,τι θέλει. Το θέμα και α το ανοίξουν όπως θέλουν. Με τον άλλο πρωταγωνιστή να δώσει και απαντήσει κιόλα. Λοιπόν, αυτό δείχνει. Και με τον Πάολα έγινε το ίδιο. Έπαιζε την ίδια στιγμή και στη Σούπερ Κατερίνα και στη Τζολάκη. Ναι, και έγραφε αποκλειστικό και στα δύο. Αποκλειστικό και στα δύο. Λοιπόν, και ρωτάω τον Ράκο λοιπόν, τι να σου κάνει δηλαδή η κοπέλα που είναι γεμάτη στη χαρά, τι να κάνει δηλαδή. Παρουσιάζει σωστά. Έχει μια ηρεμία κτλ. Τι να σου κάνει αυτή όταν κάνει τέτοια μοιραία λάθη. Και αυτό είναι το σημερινό. Να πάμε τώρα στο άλλο το οποίο φαίνεται. Περίμενε όμως και τι γίνεται. Ουσιαστικά πάνε υπέρ και κάνουν εντός εισαγωγικών σούπερ διαφήμιση στους απέναντι. Που είναι ο Μικρούτσικος. Δεν έχει σημασία αν είναι ίδια εταιρεία. Η ίδια εταιρεία είναι το ένα ή το άλλο. Μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος για μήνυση. Ότι πρέπει οι γονείς να κάνουν μήνυση προς την παραγωγή. Μίλησε για κακοποιητική συμπεριφορά. Θέλεις, να μην πιάσω το θέμα αυτό και να πιάσουμε μετά με την Κατερίνα. Να πιάσουμε. Σου λοιπόν, εξηγώ. Ναι, επειδή τα δικαιολόγησαν για, όλα. Για να κλείσω το θέμα τη Σελάκη και μετά να πάμε σε αυτά. Δεν είναι πολύ σοβαρά αυτά. Αυτά θα πάνε μαζί με το Fame Story προς το τέλος. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κομμάτι το βασικό, το οποίο ήταν ένα λάθος για να σας δείξω το λάθος αρχισυνταξίας το οποίο έχει γίνει. Το άλλο κομμάτι είναι το εξής. Είναι 4 άτομα στο πάνελ, τα οποία 4 άτομα είναι αξιόλογα και τα 4. Και ο Γεωργιάδης και ειδικά ο Ποσειδώνας ή η κυρία Αυγερινοπούλου και ο Μιλιόπουλου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι 4 εκεί,
οι οποίοι έχουν και εμπειρία, είναι και πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Δεν τους υποτιμώ σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Δεν θα τους άλλαζα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ υπέρ, δεν τους άλλαζα. Αυτή η ομάδα είναι πολύ καλή. Όμως τι γίνεται. Ο Μιλιόγλου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που θα είναι ο αντιρρησίας μέσα, φαίνεται φοβισμένος. Και η φοβία δεν ξεκινάει έτσι απλά, ξέρεις. Δηλαδή, πάει να πει το ανάποδο, δηλαδή για να γίνει ένα ταβαντούρι μέσα στην εκπομπή. Και εν τέλει φοβάται να το κάνει και πάει δειλά-δειλά. Που σημαίνει αυτό ότι κάποιος τον φρενάρει. Και αυτός που τον φρενάρει είναι μέσα στο πάνελ. Και στην προκειμένη περίπτωση, εγώ βλέπω τον Γεωργιάδη να φρενάρει τον κόσμο. Γιατί ο μοναδικός που κάνει τις τέλειες δημόσιες σχέσεις εκεί πέρα μέσα είναι ο Γεωργιάδης. Για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ποσειδώνας από τη δικιά του μεριά βγαίνει και ορίεται ο άνθρωπος καθημερινά. Λέει. Λοιπόν, δεν σκέφτηκε κανένας ότι πρέπει αυτά που λέει να τα προωθήσουν προς τα έξω και να πάρουν μια απάντηση. Από το να πάω να ρωτάω τον Φίπστερ ότι ο Μικρούτσικος έκανε αυτό, καλύτερα να πάω και να ρωτήσω και να λέω ο Ποσειδώνας είπε αυτό, τι έχεις να πεις για εκείνο. Και να πάρω την απάντησή μου και να πω λέω Ποσειδώνα αύριο, η Εφησαρή σου απάντησε. Δες το αγόρι μου, να φτιάξουν δικό τους προϊόν. Ούτε αυτά δεν κάνουν σωστά. Παράδειγμα ήταν με την Εφησαρή, λέω γενικώς. Αυτό το πάω γενικώς. Λοιπόν, ούτε αυτά δεν κάνουν. Λοιπόν, και εσύ αγαπητή μου Έλληνα Τσολάκη, που σε αγαπάω, που σε θεωρώ μια παρουσιάστρια η οποία αδικείται φέτος, αδικείται, είσαι για να κάνεις μεγάλα νούμερα εσύ και νομίζω ότι αυτή η κοπέλα έχει μέλλον μπροστά της, αλλά και εσύ βρε κορίτσι μου, αυτό που είπε η Έλενα. Φυλάκια στον έναν, φυλάκια στον άλλον, φυλάκια στον άλλον. Άμα φυλάμε όλο τον κόσμο, δουλειά δεν γίνεται. Ναι, γιατί δεν μπορείς ξυστεί, επειδή δεν θέλεις να παρεξηγηθεί κανένας και να τάξεις με όλους καλά, έτσι δεν μπορείς να σχολιάσεις. Μα δε, έτσι, εκπομπή με δημόσιες σχέσεις δεν γίνεται. Ακριβώς. Εκπομπή με δημόσιες σχέσεις δεν γίνεται. Ναι. Όταν μπαίνεις στην αρένα μέσα, ούτε ο αδερφός σου δεν ισχύει αν είναι απέναντί σου. Ούτε ο αδερφός σου. Η αδερφή σου να έρθει, την κάνεις κομμάτια. Είμαστε στην αρένα, τελεία και πάντα. Όποιος... Λες το σωστό και το λάθος που θεωρείς εσύ αυτό. Ναι, όχι, εδώ είναι ο ποιος θα επιβιώσει στην αρένα. Δεν μπορεί να είναι απέναντι, να πούμε, ίδια παραγωγή από την Barkingwell κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι θα προσέχουμε, την απέναντι παραγωγή ή θα κοιτάξουμε το δικό μας πισινό. Γιατί ποιος θα χρεωθεί στο τέλος. Τι θα πούνε, α, δεν πήγε καλά η Τσολάκη γιατί πρόσεχε τους απέναντι. Λοιπόν. Και τα λέω αυτά έξω τα δόντια, γιατί λέει, εσύ λέει, τα λες καθαρά, λέει και δεν μιλάς, λέει και τα λοιπά. Μα όχι, είπα να αφήσω λίγο ένα μικρό χρονικό διάστημα από να δω τι στο διάλογο θα κάνουν. Αξιδαξία ήρθε, πώς τη λένε. Αλλαγές, περίμενα να δω τίποτα. Δηλαδή η εκπομπή κάθε μέρα είναι flat. Κάθε μέρα. Τη βλέπω καθημερινά την εκπομπή αυτή. Γιατί σας είπα ότι η Τσολάκη είναι αδυναμία. Απλά για να δώσει και εξήγηση, πολλές φορές τα νούμερα που έχουν κάποιο πικ και μετά φεύγει ο κόσμος και ξαναπατώνει. Ναι, δηλαδή, δεν μπορεί από το 11 να βγαίνει στο 1,5. Δεν γίνεται να κάνεις 11 το καλύτερο νούμερο που έχεις κάνει στη σεζόν μέχρι στιγμής και μετά να πηγαίνεις στο 1,5. Δεν επιτρέπεται αυτό. Κάτι φταίει. Και τι φταίει. Φταίει ότι. Και να το πούμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μετά τις 12 η ώρα αρχίζουν τα διαφημιστικά. Τα διαφημιστικά και είναι αυτό που σου είπα. Έχω δει πολλά κοινά. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι σαν να χαϊδεύουν τη Σούπερ Κατερίνα. Δηλαδή, εσένα δεν θα σε αγγίξουμε. Είσαι ο πυλώνας της Μπάρκινγκ και εμείς πάμε δειλά-δειλά και βάζουμε παρόμοια θέματα. Δεν σας τυπάμε γιατί πάντα. Οτιδήποτε σχολιασμός είναι υπέρ της Σούπερ Κατερίνας, δεν υπάρχει τίποτα. Όταν βγαίνει ο Ποσειδώνας, ο άνθρωπος που έχει εχμηρό λόγο και μου γλύφει τον Αντρέα, τελειώνει όλη η ιστορία. Όλη η ελληνική τηλεόραση... Εννοείς δεν έχει σοβαρά επιχειρήματα, είναι ότι είναι ο καλύτερος και είναι ο... Να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Όταν λοιπόν βγαίνει όλη η ελληνική τηλεόραση και ό,τι και αν πει ο Αντρέας είναι σωστό ή το είπε εκείνο κτλ. Όχι, είναι λάθος. Όταν βγαίνει και μιλάει για μήνυση. Για μήνυση, ότι πρέπει να μηνυθεί αν ήμουν εγώ συγγενής, θα έκανα μήνυση εγώ στο τέτοιο και βαράει το ίδιο το μαγαζί ανελέητα και όταν το ίδιο το μαγαζί λέει τι καλά που τα λέει, δηλαδή οι απέναντι που μπορούν να μιλήσουν γιατί δεν είναι στην ίδια εκπομπή και αυτοί λένε αου και προσκυνάμε, λοιπόν προσκυνήστε. Και καλά σας κάνει και με αυτά που κάνει, βρίσκει και τα κάνει, γιατί δεν υπάρχει αντίσταση πουθενά. Όταν λοιπόν βγαίνει ο Ποσειδώνας που είναι ο αιχμηρός λόγος του μαγαζιού τη Τσολάκη και αρχίζει και μου γιατί ο Φίψερ τόλμησε, μα ο Φίψερ τι έκανε, υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Δεν τον έβρισε πουθενά και στο τέλος είπε ντροπή να μιλάω για το Μικρούτσικο. Εμείς είπαμε αρνητικά για το Φίψερ.
Δεν μας άρεσε αυτό που έκανε στη Μέγκα. Όχι βέβαια. Απλά δεν μιλήσαμε για μηνύσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές. Εντάξει, αυτό ήταν υπερβολή. Και καλά έκανε και το παιδί εδώ μικρό. Σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι ήταν λάθος, ότι υπάρχει ένας εγκλισμός, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο, υπάρχει το άλλο. Λοιπόν, ότι ίσως να το κρατάει. Εμείς τα είχαμε πει πολύ πιο πριν. Αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν λέγαμε για μηνύσεις. Όταν λες μήνυση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή δεν υπολογίζεις για ποιον λες να του κάνουν μήνυση, και αν βγει τώρα η μάνα της Μέγκαν, φύγει αύριο και τη πούνε και πει η μάνα της Μέγκαν ότι «Α, έφυγε το παιδί μου, ωραία, πάμε να βγάλουμε κανένα 140.000 τώρα. Πάμε να κάνουμε μήνυση». Γιατί ήταν κακοποιητική από το δικό σας. Κακοποιητική, ναι, για να λέει να το είπε ο δικό σας. Εκεί, από την παραγωγή σας μέσα είναι. Τι θα γίνει εκεί. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν το έκανε επίτηδες, δεν το σκέφτηκε όταν το είπε ο μικρός. Μέλη μου, ναι, δεν τα βάζω με τον Αντρέα γι' αυτό. Ο Αντρέας έχει μια άποψη. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ τα βάζω με τους άλλους οι οποίοι δεν μιλάνε. Mm. Και ό,τι και να πει, ότι ωραία που τα είπε. Όταν λοιπόν ο Ποσειδώνας βγαίνει και γλύφει και αυτός, τότε λοιπόν μην περιμένουν νούμερα. Όταν γλύφεις δεν περιμένεις νούμερα. Τέλος. Ή μιλάς και κάνεις εκπομπή και κοιτάς το δικό σου σπίτι. Όπως βγήκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είπε, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ δεν αλλάζω παρουσιάστρια. 3% κάνουν και 5% κάνουν κι αυτοί. Εκεί όμως, ομάδα, σου λέει θα βγω και θα πάω να πούμε μπροστά και θα φάω τα βέλη εγώ. Έτσι είναι οι ομάδες. Και είναι αδιάφορο, και ξέρετε κάτι, δεν γίνεται να τα έχουμε καλά με όλο τον κόσμο όταν κάνουμε τηλεόραση. Και όταν σχολιάσουμε, δεν γίνεται να τα έχουμε καλά με όλο τον κόσμο. Και πρέπει να πάρετε και εσείς απόφαση εκεί ότι ξέρετε κάτι. Θα ρίξετε μπουνιά στο μαχαίρι. Αν κοπείτε, κοπήκατε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Η αρένα θέλει μάχη. Ούτως ή άλλως κομμένη είναι. Ναι. Η αρένα θέλει μάχη. Η αρένα θέλει μάχη. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή με όλα αυτά έχετε κρεμάσει την παρουσιάστρια τα πόδια. Και αιωρείτε μέσα εκεί. Αιωρείτε. Εγώ θα πάω και σε άλλο θέμα, επειδή είπαμε για φίπστερ. Ναι. Θα πούμε για το περιστατικό που έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θες να πάμε τώρα. Όχι, μωρέ, πάμε να συνεχίσω τις εκπομπές πρώτα. Α, θες να τελειώσεις εκπομπές. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη εκπομπή που είναι η Κατερίνα Ζαρίφη. Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι μια κοπέλα η οποία προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι μια κοπέλα την οποία τη σέβομαι πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επανάληψη, η οποία είναι σαν να βλέπω το ίδιο έργο με άλλες λέξεις. Ίδιο αποτέλεσμα έχει με άλλο λεξιλόγιο. Λοιπόν. Το podcast που κάνει είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλές συνεντεύξεις. Το χιούμορ της για να αναδειχθεί χρειάζεται βοήθεια που δεν την έχει. Δεν την έχει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι κρίμα και άδικο να καεί το χαρτί που λέγεται Κατερίνα Ζαρίφη. Είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι ετοιμόλογη, έχει χιούμορ, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι απελπιστικά μόνη. Απελπιστικά μόνη. Για κάποιο λόγο βγάζουν τη Ζιτζέλη. Ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο κτλ. Οκ, αυτό είναι μια απόφασή τους. Όμως εκεί βλέπουμε ένα χι σχολιασμό, έστω χιουμοριστικά. Στον υπόλοιπο σχολιασμό, που γίνεται μαζί με τον Ιδραυλικό, τον Αλεξάνδρου δηλαδή, μαζί με τη γιαγιά κτλ., δεν υπάρχει μια ατάκα που να έχει μείνει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχω γελάσει και δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δείχνουν και να μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Και δεν βλέπουμε και προσπάθεια να κάνουν κάτι άλλο, γιατί τα μηνύματα κιόλα. Που παίρνουν είναι πολλές φορές. Εντάξει, να μου πεις δεν δίνει σημασία. Όχι, σε κάποια πρέπει να δεις όταν είναι επαναλαμβανόμενα, γιατί κάποια μπορεί να είναι στοχευμένα από κάποιους εχθρούς εντός εισαγωγικών. Όμως θα έπρεπε να δούμε προσπάθειες και να πούμε το δοκιμάσαν και αυτό και τους πήγε καλά. Βλέπουμε το ίδιο αυτό που λες εσύ. Η γιαγιά, ο Ιδραυλικός και η Ζαρίφη να πολεμάει. Να κάνει χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχει τη βοήθεια που πρέπει να έχει. Εγώ νομίζω ότι αυτή η εκπομπή. Θα πρέπει, ας πούμε, να τους δώσουν το χρονικό περιθώριο για να εξελιχθεί. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, που δυστυχώς δεν έχει την ανάλογη συνέχεια. Δηλαδή θα πρέπει να προβληματιστούν έντονα. Είναι κρίμα να καεί το χαρτί Κατερίνα Ζαρίφη. Είναι κρίμα και άδικο. Και μάλιστα είναι προς τιμήν του Open που κάνει μια προσπάθεια να βγάλει μια εκπομπή που έχει διαφοροποιηθεί από τον Μουτσινά. Δεν έχει γίνει παρθενογένεση. Κάποια θεματάκια είναι ίδια. Ας πούμε η τηλεόραση και τα λοιπά είναι ίδια. Η χρυσή τηλεόραση με αυτό. Αλλά λογικό είναι. Αλλά όμως τώρα έχουν κάνει άλλη προσπάθεια. Έχουν κάνει κάτι διαφορετικό. Είναι εκπομποσίριαλ, ρε παιδί μου, όπως το λέει και η Κατερίνα Ζαρίφη. Είναι μια τρομερή προσπάθεια που πρέπει όλοι να πέσουν επάνω της να τη βοηθήσουν πάρα πολύ. Και θα πρέπει να τσαλακωθούν άπαντες. Να τσαλακωθούν άπαντες. Δηλαδή πρέπει για μένα όλο το Open να περάσει μέσα από εκεί. Να τσαλακωθούν όμως, όχι να πάνε και να.
να πάνε να προωθήσουν τον εαυτό τους. Τσαλάκωμα. Είναι κρίμα και άδικο αυτή η εκπομπή να μην τραβήξει. Και είναι κρίμα που βλέπουμε απελπιστικά μόνη τη Ζαρίφη. Απελπιστικά μόνη. Εξαίρεση μόνο με την Ζιρδέλη. Αυτό το δεκάλεπτο, το οποίο είναι μια προσπάθεια εκεί με κάποιες εναλλαγές που γίνονται κτλ. Όπου εγώ θα προτιμούσα τη Ζιρδέλη με το κανονικό της πρόσωπο και να έχει ένα πιο σωστό και ενεργό ρόλο και να ήταν η τρελή influencer. Θα την προτιμούσα με το δικό της πρόσωπο δηλαδή. Παρά να αλλάζει πρόσωπα κάθε εβδομάδα, είναι και κουραστικό αυτό και για την ίδια πιστεύω, αλλά και για τον τηλεθεατή που το να βλέπει τη Σαματίνα Τσιμψιλή μια εβδομάδα πρωί μεσημέρι είναι και λίγο δύσκολο. Εντάξει. Απλά πράγματα είναι. Αυτές είναι δύο εκπομπές του Open, οι οποίες είναι προσκλητικοί. Η τρίτη εκπομπή του Open του κυρίου Νάσου Γουμενίδη, δεν θα τη σχολιάσω, δεν θέλω να τη σχολιάσω, περνάει δύσκολα ούτως ή άλλως. Και δεν χρειάζεται, τη σχολιάζετε και οι υπόλοιποι εσείς. Αυτά για να μην λέτε ότι καλύπτω οτιδήποτε, ότι δεν μιλάω για οτιδήποτε έχει σχέση με κοκκλωμιάδα κτλ. Εγώ λοιπόν για όλα μιλάω, απλά θέλω να δώσω λίγο χρόνο στο να στηθούμε μερικά πράγματα. Εντάξει, ο Νάσος όμως, εντάξει, δηλαδή στο ρεπορτάζ μπορεί να είναι κάποια λάθος ρεπορτάζ, αυτό που είχαμε πει με την νοσηλεύτρια και την άλλη που τέλος πάντων που το γύρισε ερωτικές ταινίες για μεσημέρι, είναι κάποια λάθος ρεπορτάζ, αλλά δίνει τον αγώνα του, δηλαδή δουλεύει. Αλλά απλά δεν είναι σωστές επιλογές. Έλενα, άκουσε με. Ευαγγελάτο, έχω Δευτέρα ως Παρασκευή, Σαββατοκύριακο δεν αντέχω. Και Σαββατοκύριακο το μεσημέρι, συνήθως η οικογένεια, ιδιαίτερα την Κυριακή, κάθεται η οικογένεια να φάει. Το να βλέπει τώρα την άλλη που έγινε πόρνη, γιατί έτσι γουστάρισε, γιατί βάζει πολλά λεφτά κτλ. Δεν μου λέει τίποτα. Και να πρέπει να δώσω εξηγήσεις στο παιδί που κάθεται μαζί μου. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που να καταλάβει και ο ίδιος είναι ότι ξέρεις κάτι, αυτό το είδος εκπομπής δεν κολλάει εκεί. Εάν ήταν σε άλλη μέρα, αν ήταν καθημερινή, μπορεί να του λέει. Αλλά όχι πόρνη, εντάξει. Δεν ξέρω, πρωταγωνίστρες ερωτικές είναι άλλο. Εντάξει, συγγνώμη, ναι, ναι, το μαζεύω. Είναι άλλο. Ναι, λάθος, ναι, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι πρωταγωνιστή. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, οκ, sorry άμα έκανα λάθος και έτυξα μια κατάσταση που δεν πρέπει να τη δείξω. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η εκπομπή, αν ήταν στο καθημερινό πρόγραμμα, ναι, θα έκανε νούμερα. Είναι διαφορετικά άλλα τα ζητούμενα στο καθημερινό πρόγραμμα. Ναι, έχεις δίκιο. Και άλλο Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν, μπορεί να αδικείται από τις μέρες προβολής. Ναι, γιατί είναι, έτσι, είναι κάποια δικείτε. Θέματα τα οποία έχουμε πει. Επιμένει στο ρεπορτάζ, έχει μανία με αυτό, το πιστεύει πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν το βοηθάνε οι μέρες προβολής. Για μένα. Από εκεί πέρα, αν δοκιμαστεί στο καθημερινό και αποτύχει, εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως εκεί δεν τον βοηθάνε οι μέρες. Το αφήνουμε λοιπόν τον Νάσο Γουμενίδη να είναι καλά το παιδί και να κάνει την προσπάθειά του, γιατί γι' αυτό τον αγώνα του δίνει, τα όνειρά του πρέπει να υλοποιήσει. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Κατερίνα Καινούργιου. Η Κατερίνα Καινούργη, η οποία να πούμε το τελευταίο 15ήμερο δείχνει να παραπέει στην κυριολεξία. Δηλαδή δείχνει σαν να έχει παραδοθεί, σαν να έχει παραδοθεί στα χέρια του Αντρέα. Ο Αντρέας με το παραμικρό τσαντίζεται, με το παραμικρό τη λέει σε οποιοδήποτε. Όταν πει αυτός κάτι είναι, πρέπει να είναι σούζα όλοι και όταν λένε κάτι οι άλλοι, να είναι σούζα και οι άλλοι όταν εάν τους επιτρέψει να μιλήσουν κτλ. Με βαρύ αυτό το σημερινό. Και να παιδί μου αυτό με τη μίγα κτλ. Και με το ζήτημα δεν μιλάω. Προσβλητικό, εντάξει. Ναι, ιδιαίτερα προσβλητικό και να σου πω κάτι. Εντάξει, είπε για τη μίγα εκείνη τη στιγμή τώρα, τι δεν μιλάω, τι είσαι παιδάκι, μανίσαμε να πούμε, θα μιλήσουμε σε δύο ώρες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία να πούμε από έναν έμπειρο δεν θα περιμένει να τα κάνει. Λε, α πούμε, μιλάει με ηρεμία. Έχουν γίνει, εντάξει, μπορεί και άθελά του πολλοί καυγάδε. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που είναι πολύ έντονοι καυγάδε και γίνεται χαμό. Αξίζει, ας πούμε, για ένα 13-14 μέσο όρο να γίνονται, να σπάνε τα νεύρα όλων. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν είναι ότι κάνουν 25-30, πες πάει στο καλό. Οκ, ας τους καυγάδες να φύγουν. Αλλά κάθε μέρα αυτοί το να τσακώνονται, να γίνεται χαμός, να ορίονται, όλο αυτό το. Δεν τσακώνονται. Ο Αντρέας τη λέει στους άλλους. Ναι. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως παραδόθηκε άνευ μάχης η Κατερίνα Καινούργιου. Γιατί σου λέει δεν βγαίνει, γιατί δεν πάει παρακάτω. Οπότε ή θα παραδοθώ και θα αφήσω το πράγμα να πάει όπως είναι. Και αυτή τη στιγμή, ναι. Και αυτή τη στιγμή, ενώ πέρυσι ήμασταν κατά του πάνελ και κατά της Κατερίνας Καινούργιου, το λέω ευθέως, παιδί μου. Πέρυσι έλεγα εγώ, Κατερίνα, τον αδικείς. Κατερίνα, θέλεις 20 λεπτά για να πάρεις μπροστά. Αλλά μίλαγε και λιγότερο ο Αντρέας. Κατερίνα, θέλεις 20 λεπτά για να πάρεις μπροστά. Κατερίνα, εκείνο. Ο Αντρέας είναι ένας άνθρωπος ετοιμόλογος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη.
την οποία οι περισσότερες απόψεις που εκθέτει προς τα έξω από την εκπομπή είναι σεβαστές, αλλά δεν είναι και αλάνθαστος. Και αυτή τη στιγμή, εάν κάτσει να δει μια εκπομπή, γιατί δεν βλέπει εκπομπή ο Ανδρέας, δεν βλέπει καμία εκπομπή. Εάν ο Ανδρέας κάτσει να δει την εκπομπή, τότε θα καταλάβει ακριβώς τι λέμε. Τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να με μισεί. Μίσησέ με όσο θέλεις. Εγώ όμως, όπως 2-3 χρόνια ήμουν εδώ και φώναζα και λέγα ο Ανδρέας, μόλις σου δόθηκε λοιπόν το χωράφι και έγινε δικό σου, το έχεις κάνει άνω κάτω. Γιατί αυτή τη στιγμή 15 μέρες το χωράφι είναι δικό σου. Μη σου πω και παραπάνω. Και το έχεις κάνει έτσι. Και εγώ βλέπω μία παρουσιάστρια να κλαίει και να χτυπιέται. Και επίσης το άλλο που διάβασα είναι ότι είχες και εμπλοκή στο θέμα της Face Κορδά. Με το τίτλο, καλά, δηλαδή, αφού το ανέχονται αυτοί όμως, τι ξέρω εγώ, ρε Θοδωρή, κατάλαβες ότι εδώ βλέπεις μια ανοχή, οπότε... Ναι, μετά, Κατερίνα μου άκουσε να σου πω, ξέρω ότι είσαι ένα κορίτσι το οποίο έχει σοβαρό θέμα, όταν αισθανθεί ότι έχει κάνει λάθος, το μετανιώνει πάρα πολύ και ότι με ειλικρίνεια ζητάει συγγνώμη. Εσύ ζήτησε συγγνώμη με ειλικρίνεια. Σήμερα υπόθηκε κάτι το οποίο δείχνει ακόμα ότι την προβληματίζει πάρα πολύ σχετικά με αυτό που έγινε με τη Face Κορδά. Και ότι θα είπε, που είπε ότι θα ήθελε να την έχει και καλεσμένη, δεν είπε. Ναι. Ναι. Αυτό γιατί λοιπόν. Είναι καλό κορίτσι. Ναι. Κατερίνα μου, τα κακά κορίτσια είναι στη φυλακή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μάχη. Εντάξει, τα βρήκατε μεταξύ σας. Κρατήστε λοιπόν χαμηλούς τους τόνους. Παρακάτω δεν χρειάζεται, Κατερίνα μου. Και επειδή αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω πόσο πληγωμένη είσαι εσύ από όλο αυτό που συνέβη. Όμως, η αιτία του κακού ήταν το σπάσιμο νεύρων το οποίο είχες πριν μπεις σε αυτές τις δηλώσεις. Που σε αυτό δεν αναφέρθηκε κανένας. Κανένας όμως. Και αυτό που οφείλεται στο ότι το χωράφι πέρασε στα χέρια του Ανδρέα. Για να τελειώσουμε με αυτό. Και με αυτό, με αυτά και με αυτά, η εκπομπή δεν θα επιβιώσει την πρώτη θέση. Δεν θα επιβιώσει. Μόλις διορθωθούν τα κακά κείμενα από την Τζολάκη, από την Δανάη Μπάρκα και από το Breakfast at Star, να ξέρετε ότι θα υπάρχει θέμα σοβαρό εκεί. Η ήττα θα έρχεται από τη μεριά της Κατερίνας Καινούριου. Και θα έρχεται από τη μεριά εκείνη, αγαπητέ μου Θέμη Μάλη, διότι το χωράφι είναι ανεξέλεκτο. Φυτεύουν ό,τι θέλουν μέσα. Ό,τι γουστάρουν να πούμε τα βάζουν μέσα. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Έχει ξεφύγει. Σας τα λέω ευθέως έτσι λοιπόν για να τα ακούσετε. Λοιπόν, και εδώ να τα δούμε τα πράγματα λογικά. Αυτά συμβαίνουν στην ελληνική τηλεόραση. Μετά. Σαββατοκύριακο η Μπέτη Μαγκύρα. Η Μπέτη Μαγκύρα, η οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Σας είπα, θα μιλάω με ονόματα, δεν είναι κουίζ και ιστορίες και τέτοια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την κοπέλα που έχει χειριστεί δεν την κουστάρει. Αυτά λέει η πιάτσα. Αυτά λέει η πιάτσα. Βρείτε τα κι αυτά εκεί. Ισορρόπησέ το. Είναι κρίμα. Τι είναι, Μεσαροπούλ, παιδί μου. Κουίζ. Ναι, λοιπόν. Το βγάζουν προς τα έξω. Η πιάτσα το βγάζει και χτυπάει καμπανάκι. Μαζέψτε το λοιπόν. Και βάλτε αυτό το κορίτσι στο παιχνίδι ή διώξτε την. Να τελειώνει υπόθεση. Και βέβαια είναι κρίμα και άδικο να πηγαίνει να πούμε η κοπέλα να αντιθεί και να της λένε ότι δεν θα βάλεις αυτά, θα βάλεις εκείνα. Λοιπόν, γιατί έτσι συμβαίνει. Λέω κάποιες αλήθειες. Τώρα αν τσούζουν και πονάνε δεν φταίω εγώ. Βέβαια, κοιτάξτε, ό,τι λέμε εμείς εδώ πέρα δεν είναι προς... δεν θα παίρνει και κανένας να βάλει παρακάτω. Αν θα πει κανένας άλλος θα γίνει χαμός. Με αυτά που λέμε εμείς δεν γίνεται κανένας χαμός, γιατί σου λέει θα βάλουμε τώρα το ραγκιτζί που τα λέει χήμα να πούμε στο παιχνίδι. Όχι, δεν θα βάλουμε το ραγκιτζί στο παιχνίδι, αφήστε τον. Δεν πειράζει. Μακάρι αυτά που λέω εγώ να υπάρχει ένα παπαγαλάκι να κάτσει να τα πει. Έχει το μπισινό να τα πει. Δεν έχει το μπισινό να τα πει. Λοιπόν. Και όλα αυτά για να καταλάβετε ότι βλέπω πάρα πολύ καλά δεξιά-αριστερά τι ακριβώς συμβαίνει και εγώ και η Έλενα. Τα εξετάζουμε καθημερινά, αλλά. Το σωστό timing πρέπει να έρθει για να τα πεις. Τώρα λοιπόν που περάσαμε και έχουν γίνει κάποιες ενωτικές και πρέπει να γίνουν και άλλες ενωτικές, συμβουλευτικά τα είπα όλα αυτά και όχι με κακία. Δεν έχω καμία κακία και μάλιστα έβαλα την εκπομπή της Τσολάκη γιατί έχω δηλώσει ότι ο έρωτας μου τηλεοπτικός είναι η Τσολάκη. Για να δείτε ότι βλέπω και μιλάω. Και βέβαια πάμε στο σημαντικότερο λάθος που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Θες να πεις και για άλλες εκπομπές. Έχω πολλές εκπομπές να πω, αλλά πάμε. Αύριο συνεχίζουμε. Μόλι και άλλες εκπομπές. Σιγά. Θα τις πεις όλες σήμερα. Συγγνώμη, είναι άλλο. Το λάθος τώρα με τον Βασάλο. Δεν είναι τρομερό το λάθος με τον Βασάλο που έγινε. Και τον Αλεξάνδρου, τώρα ο Αλεξάνδρου έχει δικαίωμα να πει αυτά που θα μπορούσε να πει. Λάθη. 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 Έμαθα ότι ο Χάρης Λεμπιδάκης θα πάει στην Αμερική. Και τι θα μείνει εκεί. Όχι, δεν πάει.
Ζηλεύω. Τώρα αφού είναι εκτός. Πρέπει να πάρει και εμένα μαζί. Εδώ πάει, εκτός είναι. Δεν έχει κάποια εκπομπή καθημερινή. Χάρη, πάρε κανένα τηλέφωνο. Ναι, ναι. Εγώ δεν σε παίρνω και θα με βγουνε στόκερ. Λοιπόν, πάρε κανένα τηλέφωνο, να μου πάρει και εμένα στα μέρη. Να πάω κι εγώ 5-10 μέρες. Τι να κάνεις, εκεί πάει για δουλειές. Μόνο εγώ θα πάω να το κάνω παρέα. 9 Ιόρκη να μην πάω κι εγώ μια φορά. Με το Λεμπιδάκι δεν θα πας. Γιατί? Γιατί έτσι. Γιατί να μην πάει ο Λεμπιδάκης. Κόβω το κεφάλι μου. Καλά, ναι, 100%. Μαζί θα πάμε πάντα. Μαζί θα πάμε. Μαζί θα πάμε. Με το Λεμπιδάκι δεν θα πας. Εντάξει, πλάκα κάνω. Άλλο θα πάρεις, ένα δεν θα πάρεις. Εντάξει, πλάκα κάνω με το Χάρη. Ο οποίος Χάρης πλέον είναι εκτός Μπάρκινγκ Γουέλ. Χάρη, είναι... σε φτιάχνουνε, αποχωρείς και παίρνεις μετά. Όχι, κοίτα, το γαλάκι σου για μένα. Άκουσα να σου πω, η σχέση του με την Μπάρκινγκ Γουέλ είναι πάρα πολύ καλή. Απλά αποχώρησα την Μπάρκινγκ Γουέλ. Η σχέση του είναι πάρα πολύ καλή. Και μπράβο του, γιατί αυτό ήταν κοινή συνενέση στο διαζύγιο. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ περιμένω να δω με ποια εκπομπή θα κλείσει. Ήταν κοινή συνενέση. Κοινή συνενέση ήταν. Ήταν κοινή συνενέση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτό. Πάμε λοιπόν τώρα στο λάθος. Το λάθος το μεγάλο είναι ότι σήμερα όλοι ασχολούνταν με τον Φίπστερ. Ενώ είναι ένα θέμα πλέον, ρε παιδιά, στο Fame Story, το οποίο έγινε πριν μια-δύο μέρες. Οκ, okay, βριστήκαμε. Δύο μέρες. Ναι, πριν δύο μέρες. Εξάλλου, εμείς είπαμε την ίδια μέρα. Εχθές έγινε κάτι πολύ σημαντικό με τον Θεοφάνους και την Άννα. Είχαν μια πολύ μεγάλη κόντρα. Υπήρχε μια διαμάχη ανάμεσα σε. Υποτίθεται σε ένα πολύ δυνατό όνομα όπως ο Θεοφάνους και την παίκτρια την Άννα. Το σχολιάζανε όλη μέρα, να μου πεις βέβαια live streaming, δεν μπορούσαν οι εκπομπές υποτίθεται να το σχολιάσουν σήμερα. Όμως δεν το είδαμε ούτε στο τρέιλερ, αλλά ούτε και οι εκπομπές που έπρεπε να κάνουν το αντίστοιχο πρόμο. Δεν λέμε να πούνε ακριβώς το θέμα, όμως θα μπορούσαν να πούνε παιδιά, έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό με Θεοφάνους και Άννα. Έχουν τσακωθεί, τέλος πάντων μαλώσανε, υπήρχε διαπλητισμός, όλοι οι παίκτες το συζητούσανε όλη τη μέρα μέσω του live streaming και φυσικά και στα social και στο Twitter και παντού. Και στο TikTok, παιδιά, γίνεται ο μαύρος χαμός. Και εσείς κοιμάστε όρθιοι και ασχολείστε με το Φίπστερ. Δεν υπήρχε μία εκπομπή και στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, οι εκπομπές, ας πω, της Μπάρκινγκ. Υπάρχει η Σούπερ Κατερίνα, υπάρχει η Τσολάκη, στις οποίες επέλεξαν να μιλάνε για το Φίπστερ. Δεν μπορείτε, ρε παιδιά, να κάνετε ένα σωστό πρόμο σε ένα project που είναι της εταιρείας σας και να πείτε, έχει γίνει, δείτε σήμερα το επεισόδιο, γιατί εκεί θα δείτε τον Θεοφάνους και αύριο τα συζητάμε. Δηλαδή να κάνουν ένα πρόμο έτσι ώστε να οθήσουν και τον κόσμο να πάει να δει το Fame Story. Τίποτα με το Φίπστερ. Έχει γίνει ο χαμός, γιατί παιδιά δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή έγινε στο live streaming και όταν υπάρχει παντού στο TikTok, σε όλα τα social και το έχει μάθει ο κόσμος και μας στέλνουν μηνύματα από παντού, βίντεο μας στέλνουν, μηνύματα μας στέλνουν κατά του Θεοφάνους, υπέρ της Άννας, κατά της Άννας, γίνεται ένας χαμός και εσείς είστε πίσω δύο μέρες. Είστε πίσω δύο μέρες. Και κάποιοι που δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό το πρόμο, ας πούμε, μπορεί να είναι τα παιδιά μέσα από τα social οτιδήποτε, ασχολούνται με το θέμα που είναι πιο επίκαιρο και όχι το παλιό. Όταν έχουμε ένα reality, ρε παιδί μου, το προσέχουμε και όταν υπάρχει ένα live streaming. Το live streaming έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι για να προωθήσει το παιχνίδι και να μαζέψει κόσμο να συντονιστεί με αυτό που έχει γίνει. Αυτό και μπράβο του σήμερα. Και λάθος τρέιλερ στο Star, δεν ξέρω ποιος το κάνει. Τέλος πάντων. Δεν είχε μέσα το θέμα. Το θέμα το βαρύ, το σοβαρό είναι ότι το live streaming σήμερα είχε τις πρόβες μέσα από το σύνδεσμο. Ναι, καλάτι. Ήταν λίγο πιο βαρετό σήμερα. Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό. Τα παιδιά πήγαν για τις πρόβες τους. Ναι, ρε παιδί μου, δείχνει όμως μπράβο τους που ακολούθησαν. Θα μπορούσαν να δείξουν κάτι άλλο και να μην είναι διαφορετικά. Ή θα μπορούσαν να χωρίσουν σε δύο ομάδες τα παιδιά, να φύγει μία ομάδα και να μείνει η άλλη πίσω. Ναι, λοιπόν, παιδί μου, αλλά είναι και λάθος, σου λέω το τρέλερ. Έπρεπε μέσα να έχει το Θεοφάνους που λέει στην Άννα: σήκω, φύγε, ή άμα ήμουν στην επιτροπή θα σε έδιωχνα. Του λέει η Άννα: δεν θα μου πείτε εσείς πώς μιλάω. Τέλος πάντων, όλο αυτό που άκουσα, έγινε. Ο Γιώργος Θεοφάνους εδώ πάτησε: είμαι ο Θεοφάνους και ό,τι θέλω λέω. Ναι, ναι, δεν λοιπόν, δεν τα λένε αυτά σε μια κοπέλα τώρα έτσι να πούμε: εγώ δεν σε είχα διώξει κτλ. Το ξεκίνησε και αυτό. Και αυτό bullying λέγεται. Μάλιστα τραγούδαγε η Άννα το «Μα πού να πάω» και της λέει, κάπως της είπε «Άντε φύγε». Και του απάντησε η Άννα και της λέει «Εγώ δεν είμαι ίδιος με σένα, εγώ με...» είπε πάνω από το παιχνίδι. Εγώ είμαι πάνω από το παιχνίδι. Και καλά σεβασμό υποτίθεται στον καθηγητή. Αλλά ο τρόπος που το είπε, ένας καθηγητής έχει και τον τρόπο να το μεταφέρει σωστά στο μαθητή. Δηλαδή ο τρόπος που της μίλησε υποτιμητικά ότι εσύ είσαι η καμία και εγώ είμαι ο Θεοφάνους ήταν άσχημο και ήταν και πολύ υποτιμητικά τα λόγια του. Και όλο αυτό έφερε τη ρήξη μεταξύ τους, η Άννα Μαγκάκη του απάνταγε, δεν σταμάταγε. Δεν μίλησε άσχημα η κοπέλα, αλλά είχε αυτό το ύφος ότι εντάξει, αφού μπήκε στο σπίτι, υπάρχει μια οικειότητα, μου την είπες, θα απαντήσω. Και όλα τα παιδιά ήταν υπέρ της. Και ο κόσμος, βέβαια, πιστεύω περισσότερος κόσμος δεν τους άρεσε
δεν τους άρεσε που ήταν τόσο απότομος και τους υποτιμάει με αυτόν τον τρόπο ο Θεοφάνους. Δηλαδή, ένας καθηγητής πρέπει να έχει και τον τρόπο του να μιλάει σωστά και όχι υποτιμητικά στα παιδιά. Αυτή είναι η επόμενη στάση. Δεν είναι υποτιμητικό, ήταν ισοπεδωτικό. Ναι. Έχει διαφορά. Άλλο σε ισοπεδώνω και άλλο να πούμε, προσπαθώ να σου δείξω ότι πρέπει να ξανασκεφτεί σεβασμό. Μίλα με ευγένεια. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είναι πάνω το παιχνίδι με εκείνο, με τ' άλλο κτλ. Ο Γιώργος έκανε λάθος. Ναι. Εντάξει, έκανε λάθος. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά τι γίνεται. Εντάξει, ας το μην το πω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν. Δεν θέλω να το πω τώρα, εντάξει. Ελά, okay. Το είπαμε. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έχουμε μπλέξει εδώ και με τα bullying και ξεμπούλινγκ κτλ. Και γίνεται ένα ταμπαντούρι και δεν μπορούμε να εκφραστούμε όπως θα ήθελα να εκφραστούμε. Εντάξει, με αυτά και με αυτά είναι όμως ένα πολύ δυνατό περιστατικό το οποίο σε βάζει και σε προβληματισμού το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι καθηγητές μετά από τη συμπεριφορά του Φίπστερ. Το οποίο, όπως είπαμε, έπρεπε να γίνει, να συζητηθεί, να γίνει ένα πρόμο και λίγο οι εκπομπές να κάνονται και λίγο να. Ας ρίχνουν και μια ματιά στο live streaming. Δεν είναι κακό. Δουλίτσα τους είναι. Να δω τι θα πει ο Αντρέας αύριο για αυτή την ιστορία. Θα στηρίξει το Θεοφάνους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην το λες, γιατί. 1000% θα στηρίξει το Θεοφάνους. Βάζει δίκη. Δεν υπάρχει. Όχι, περίπτωση. Γιατί έχει καλές σχέσεις με το Θεοφάνους. Όχι, δεν είναι ότι έχει καλές σχέσεις με το Θεοφάνους. Τα παιδιά θα στηρίξει. Κόρακος κοράκου, μάτι δεν βγάζει. Μουσικοσυνθέτης, όχι μουσικοσυνθέτης. Α, έτσι, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Τώρα όμως, μπαγιάτικο θα είναι αύριο. Καλά, μπαγιάτικο είναι. Μπαγιάτικο είναι και σήμερα, ρε παιδιά. Χθες έγινε όλα, όλη μέρα. Δεν το βάλε κανένας μπροστά. Μπαγιάτικο, αύριο, αλληλούια, θα γίνει κάτι άλλο. Πρόσεξε, αυτό που είπα τώρα εγώ για την Τζολάκη παράδειγμα. Εάν η Τζολάκη αυτό το θέμα με το Φίπη το πέσε 10 το πρωί και στις 11 η ώρα ξανά μπαινε πάλι με Fame Story και έβαζε αυτό το θέμα, δεν ήταν χαμός. Χαμός θα γίνει. Αλλά δεν προσέχουν. Υπάρχει μια ομάδα που δουλεύει σε κάθε εκπομπή και δεν βλέπουν σωστά αυτά που πρέπει να δουν. Και τι περιμένουν το Μέγκα, αν κάνει τη δουλειά αυτή. Δεν την κάνει το Μέγκα, ούτε ο Αντένα. Θα σπρώξει ποτέ το Fame Story κτλ. Και τα λέμε εμείς αυτό γιατί εμείς το γουστάρουμε το παιχνίδι πάρα πολύ και το συζητάμε. Και στο φινάλε, ναι, είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι φωνάζουν υπέρ του παιχνιδιού. Με ανάλογα μπινελίκια που τρώμε από κόσμο. Ότι ό,τι και να κάνετε εμείς το Fame Story δεν το βλέπουμε και το ένα και το άλλο και παλαπά. Εντάξει, αλλά εγώ όμως γίνω ευθέως και λέω: παιδιά, εγώ είμαι fan του reality. Εάν είχαμε το Survivor, εγώ είμαι το Survivor, θα σχολιάσω. Τώρα όμως έχω το Fame Story. Και έχουμε και ρε παιδιά, και χθες αγκαλιά ήταν ο Τίτο με τη Μέγκα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία εντάξει. Αυτό λέμε. Δηλαδή, Φίπστερ, οκ, okay, πάει ο Φίπστερ. Πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα στο επόμενο. Όταν υπάρχει ένα reality, τέλος πάντων μια μουσική ακαδημία όπως το λένε, και υπάρχουν εξελίξεις, δώσε λίγο τυράκι, πες στον κόσμο τις εξελίξεις. Δηλαδή, εσύ θα πρέπει να είσαι ο πρώτος που είσαι διαβασμένος και όχι ο κόσμος να στα λέει. Γιατί ξαφνικά μας στέλνουν μηνύματα και λέει ότι κοιμάστε όρθιοι όλοι. Εμείς έχουμε πάει σε άλλο αυτό και ασχολούνται με το Φίπστερ. Ναι, είναι πίσω μια μέρα. Μπείτε λίγο TikTok. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ας αφήσουμε το Fame Story. Γιατί έχω σαλτάρει πάρα πολύ. Σήμερα είμαστε φτιαγμένοι. Ναι. Έχω σαλτάρει πάρα πολύ με όλα αυτά. Και θέλω να πω το εξής. Όταν κάποιες εκπομπές τα νούμερα δεν πάνε καλά, όταν έχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία όσο και να τα βάζουμε κάτω το χαλάκι φουσκώνει και ξαφνικά έχουμε ένα βουνό από προβλήματα και ένα χαλάκι πάνω στην κορυφή. Αυτό λοιπόν, εγώ από τη δικιά μου πλευρά το χαλάκι το βγάζω. Και σας λέω τα προβλήματα. Δεν με ενδιαφέρει οποιαδήποτε εκπομπή. Δεν μίλησα όμως για Λιάγκα και ο Λιάγκας έχει τα προβλήματά του. Ο Λιάγκας έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή και ο Λιάγκας όλο το ρεπορτάζ, παίρνει και τα νούμερα και τα μονοψήφια. Έτσι. Βέβαια. Ο Λιάγκας έχει άλλο θέμα. Τι θέμα. Πολύ πιο σοβαρό. Θέμα επιβίωσης του χρόνου. Τι θα γίνει. Λύγει το συμβόλαιό του. Τι σημασία έχει τόσους μήνες μπροστά. Δεν είναι αγώνα. Λύγει το συμβόλαιό του και ακόμα πρέπει να ψαχτεί. Στον αγώνα είναι. Πρέπει να ψαχτεί. Πάντως ο Λιάγκας το πιθανότερο είναι να είναι στο Μέγκα του χρόνου. Το πιθανότερο. Γιατί εκεί, εφόσον η κυρία Σπανού που πήγε τώρα στο Ναντένα να το σώσει, θα πάει να φέρει τη Face Κορδά. Η Face Κορδά που θα πάει, στο πρωινό θα πάει. Λοιπόν, και τι θα κάνει, για να συνεπάρξουν μαζί και οι δύο, αποκλείεται. Οπότε λοιπόν τι γίνεται, ήδη παιδιά, ένα καζάνι που βράζει είναι ο Αντένα. Βράζει. Και μετά, όταν θα σκάσει το καζάνι, να δω τι θα γίνει. Να δω ποιος θα πετάξει, ποιος θα ξεράσει έξω. Να δω. Και τι θα μείνει μέσα. Λοιπόν, οι αποτυχημένοι που τους παίρνουν ως πετυχημένους. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ένα απλό πράγμα. Η Λιάνα έχει τη μία αποτυχία πάνω στην άλλη. Γιατί να πάει καλά το Shopping Star. Πες μου, εμένα, γιατί να πάει καλά το Shopping. Εντάξει, κάνει αρκετά μονοψήφια. Ναι. Γιατί να πάει καλά. Που την πήραν την Ελιά και μην τη χάσουν 2 χρόνια συμβόλαιο. Μην χάσουν τον Κελεπούρη. Δηλαδή, αν είχε κάνει επιτυχία, τι θα γινότανε. 5 χρόνια συμβόλαιο.
Το καταλαβαίνετε δηλαδή, που, γιατί φτάσαμε η τηλεόραση, η πιτσιρικαρία να την ξερνάει. Γιατί δεν κάνουν αυτά που είναι να κάνουν τα σωστά, το σωστό βηματισμό. Σου δίνω μια ευκαιρία. Δεν πήγε. Οκ. Okay. Πάμε δεύτερη ευκαιρία. Δεν πήγε. Οκ. Okay. Τρίτη ευκαιρία. Δεν πήγε. Εδώ δεν είναι οκ. Okay. Γεια σου, κάτσε στην άκρη. Απλά πιστεύω ότι πολλοί καθοδηγούνται πάρα πολύ και από τα site. Δηλαδή, όποιος κάνει καλές δημόσιες σχέσεις και τον παίζουν τα site, δυναμώνει το όνομά του, μην κάνει νούμερα. Π.χ. δες Χατζιμπαντελή, 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 πάρε τα μονοψήφια πάλι στο Μάιστα Ερόξ. Και όλοι παίζουν Χατζιμπαντελή. Όλοι να πούμε γονατίζουν Χατζιμπαντελή, Χατζιμπαντελή, και τώρα να ψάχνουν να βρουν την αντικαταστάτρια. Τώρα ψάχνουν την αντικαταστάτρια. Δηλαδή, μετά στο κείμενο από τον Θεό, η Χατζιμπαντελή θα εξαφανιστεί. Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Βλέπεις κάτι κουλά ονόματα μέσα στα site, να μην πω τώρα που είναι. Μπορεί δηλαδή να έχουν να βγουν στην τηλεόραση 5 χρόνια και βλέπεις ήδη και ξύστηκε η τάδε και ξύστηκε και πήγε εκεί η τάδε και λες, σκέφτεσαι, λες, πότε έκανε τελευταία εκπομπή αυτή. Πόσο καιρός δηλαδή έχουν περάσει 5 χρόνια. Κάνει καλές δημοσίες. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους βγάζουν και τους παίζουν μπάλα και παράδειγμα δεν βγάζουν αυτό που πρέπει να βγάλουν και τα αφήνουν στην απέξω για να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Και αυτό συμβαίνει και σε εκπομπές. Δεν μπορείς λοιπόν να βγαίνεις στον αέρα να υπερασπιστείς μια εκπομπή όταν δεν δίνεις ψυχή και σώμα εκεί. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις, δηλαδή, να πας σε μια εκπομπή, να κάτσεις και να πεις «Α, συγγνώμη, δεν θα πω εγώ αυτό, μην τα χαλάσουμε εκείνο, τα δικά μου συμφέροντα». Εκεί που πήγες και έκατσες, να ξέρεις την ηλεκτρική καρέκλα. Και όλοι αυτοί που κάνουν δημόσιες σχέσεις και κοιτάνε λοιπόν να ζυγίσουν καλά τα πράγματα, να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι την πληρώνει ένας άλλος, γιατί αυτή είναι στα πάνελ. Την πληρώνουν οι παρουσιαστές. Και εδώ λοιπόν οι παρουσιαστές, πρέπει λοιπόν οι παρουσιάστες να παίρνουν κεφάλια. Γιατί ο δικός του κόλλος παίζεται, όχι ή των άλλων. Οι άλλοι οι αποτυχημένοι από πάνελ σε πάνελ πάνε και είναι η επιτυχία. Γιατί είναι και οι πανελίστες αποτυχημένοι που τους πήρανε για να πετύχουν. Μάθαμε γιατί ο Μαρτίκας τάχωσε στην Πολυκάρπου. Να μην τα πεις. να μην τα πω. Όχι, να μην τα πεις. Πάντως είχε προηγούμενα. Ναι, να μην τα πεις. Σωστό, λάθος είχε προηγούμενα. Για μένα η Πολυκάρπου. Δεν είχε σχέση με το φαρμακείο. Για μένα η Πολυκάρπου είχε δίκιο. Στον αέρα, ναι, ό,τι και να ναι, είχε. Ναι, απλά δεν είχε σχέση με το φαρμακείο. Ναι, να πάει να τα λύσει. Ήταν προηγούμενα προβλήματα από το σουρβάιβ. Να πάει να τα λύσει. Με την αδερφή. Ναι, να πάει να τα λύσει. Θα το πω. Η Πολυκάρπου, μην πεις τίποτα, σου είπα, δεν θέλω να το πεις. Λοιπόν, να πάει να τα λύσει. Αν θέλει αλλού. Και όχι στον αέρα να θίγει μια κοπέλα με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Ναι, ναι, γιατί τα είχε μαζεμένα, αυτό ήταν το άσχημο. Τα είχε μαζεμένα το σουρβάιβ. Δεν είχε σχέση με το φαρμακείο αυτό. Ναι, ναι, ήταν με το σουρβάιβ. Μέχρι εκεί, δεν χρειάζεται παρακάτω. Δεν πάει άλλο. Το θέμα είναι να ξέρει κάτι. Ότι παντού υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Τα οποία αν δεν εντοπίζετε, γιατί το να πηγαίνουμε και να γλύφουμε όλο τον κόσμο και να λέμε τι καλό που είναι και τι καλό που είναι, δεν μετράει καθόλου αυτό. Και να ξέρετε ότι όλο αυτό το διάστημα το οποίο έπαψα να μιλάω εγώ για τα τηλεοπτικά, έπαψα να μιλάω γιατί είχα αυτά μέσα μου. Και έλεγα, άσε λίγο χρόνο ακόμα, άσε λίγο χρόνο ακόμα. Πέρασε η παρέλαση, μπήκαμε στο Νοέμβριο, φτάνουμε τώρα στην Επανάσταση 17 Νοέμβρη, Επανάσταση μιλώ στην εξέγερση 17 Νοέμβρη του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, ας κάνουμε και εμείς τη δικιά μας εξέγερση. Εντάξει, δεν είναι λοιπόν αυτό. Ξέρεις τι γίνεται. Οι εκπομπές θεωρώ ότι γενικά έχουν γερές βάσεις. Δηλαδή, είναι ωραίες ομάδες, έχουν ωραία σκηνικά. Και είναι, δηλαδή. Κάτσε ρε, και λίγο. Περίμενα. Να ολοκληρώσω λίγο. Να ολοκληρώσω, Εντάξει, ολοκλήρωσε το. Ολοκλήρωσε το, ναι. Πες μου. Πες μου. Πες μου. Λούτσικο με έκανε. Δεν μου. Δεν μου. Συγγνώμη για την βρισιά. Ναι. Από σένα την έχω μάθει. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι βλέπεις ωραίες ομάδες, ωραία σκηνικά, κόσμος πίσω να δουλεύει και ξαφνικά βλέπεις κάτι διάρκεια και τριάρκεια και λες γιατί ρε γάμο το, γιατί. Γιατί όταν θες να μιλήσεις και κολώνεις να τα πεις, δες τον Μιλιόγλου, ο οποίος να πούμε πάει να τα πει και δεν φρενάρει. Δηλαδή λες φρένω σε ένα σήμερα, πήγε να μιλήσει τρεις φορές και έλεγα «Μαν, το λέει, μπράβο, 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 φρένω». Γιατί, ποιος το φρενάρει, τι γίνεται, αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν. Γιατί ο Μιλιόγλου αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ καλό χαρτί το οποίο δεν αξιοποιείται. Και δεν θα τον αχρηστεύσουν, λόγω δημοσίων σχέσεων, για να μπαίνουν στο βάθος του προβλήματος. Έτσι είναι τα πράγματα. Η εικόνα τα μαρτυράει όλα. Η εικόνα που μας δίνεται τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, δεν γίνεται λοιπόν όλοι να γλύφουμε έναν, δεν γίνεται, θα κατσιάσει. ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν όλοι να πάρουν μια ισορροπία. Η κάθε εκπομπή, όταν μπαίνει σε μια εκπομπή και κάθεσαι σε μια καρέκλα, θα δίνεις ψυχή και σώμα. Η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής είναι ο βασικός πρωταγωνιστής. Όλοι οι άλλοι μπαίνουν
για να στηρίξουν αυτόν τον άνθρωπο. Για να στηρίξουν αυτόν τον άνθρωπο. Στην προκειμένη περίπτωση για την Τζολάκη, αυτή η ομάδα είναι για να στηρίξει την Τζολάκη. Τη στηρίζει την Τζολάκη. Εγώ βλέπω τον Ποσειδώνα, δίνει τη μάχη του. Βλέπω τον Μιλιόγλου να προσπαθεί. Δεν βλέπω παρακάτω τίποτα άλλο. Για την κυρία Βιερινοπούλου τη βγάζω απ' έξω, μια κυρία σε άλλη κατάσταση που δεν τη βάζω σε παιχνίδι. Λοιπόν, οπότε μένει μόνο ο Γεωργιάδης δηλαδή. Ο Γεωργιάδης ο οποίος τον βλέπω είναι ισορροπημένος. Ισορροπημένος. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το OK. Εντάξει, ακόμη είναι το OK, το καταλάβαμε. Λέει σήμερα, ας πούμε, πήγες εκεί και δεν πήρες ένα τηλέφωνο, σε ένα παπαράτσι ή το άλλο. Εντάξει, πέσα τις 7 εκτός αέρα. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Δηλαδή είσαι στην αέρα της εκπομπής της Τσολάκη που λέγεται πρωινό σου σου και κοιτάς πώς το OK Magazine θα δουλέψει. Δηλαδή παραμάγαζο στο μαγαζί. Γιατί δεν είπες να πούμε, έπαιρνες ένα τηλέφωνο να στείλουμε κάμερα να πάνε τα βγάλει. Γιατί δεν το πες αυτό το πράγμα. Αυτό δείχνει ότι δεν δουλεύει για την εκπομπή, δουλεύει για άλλα πράγματα. Γιατί έχεις ευθύνη βέβαια, είσαι διευθυντής, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά όμως, εφόσον σε καπελώνει αυτό, πώς θα στηρίξεις αυτή την εκπομπή, ρε παιδάκι μου. Πώς θα τη στηρίξεις. Τα είπα χήμα σήμερα πολύ, κάθε μέρα λόλιπο. Δεν γίνεται. Λόλυπο, γεια σας. Ή το άλλο, το κοκοράκι, το κόκκινο. Ναι. Και υπάρχει, μου λες, και ένα πιο παλιό γλυφιτζούρι. Είναι καραμελωμένο μήλο. Δηλαδή το βάζα το. Πριν το κοκοράκι, είναι αυτό το κόκκινο. Μαζί, η ίδια περίοδο είναι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι το κοκοράκι. Ναι, καραμελωμένο μήλο. Ναι. Που τα είχε πάγκου στην Αθήνα. Ναι, και είχε κοκοράκια, γλυφιτζούρια. Τότε βέβαια για να. Τέλος πάντων. Όχι από τότε. Λόλυπο. Ωραία, θα μου ήταν αυτό. Δεκαετία 60, δεκαετία 50. Δεκαετία 50 ήταν αυτό. 50, ναι. Λοιπόν. Δεν ζούσες. Εντάξει, μωρέ. Κοίταξε, όταν ήμουν πιτσιρικό στη δεκαετία 80, είχε γίνει μια σειρά ταινιών. Ήσουνα το 80 τόσο. Ναι, το 80. Ήμουν μικρούλης. Δεκαετία 80. Είχε γίνει μια σειρά ταινιών. Α, 70 σου 80. 80 είπα. Α, 80 και πάνω. 80 και πάνω, 80 και κάτι είπα. Λοιπόν. Είχε βγει μια σειρά ταινιών, 7 ταινίες ήταν που λεγόταν Γρανίτα Πολεμόνι. Αυτή λοιπόν η σειρά ταινιών ανέδειξε πάρα πολύ την εποχή δεκαετία 50 και 60. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Στη δεκαετία 80 μέσω αυτής της ταινίας που ήταν από το Ισραήλ ταινία αυτή. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, Ισραηλίτικη ταινία ήταν. Λοιπόν ήταν μια καταπληκτική σειρά ταινιών, αλλά τουλάχιστον τα τρία πρώτα μου άρεσαν πάρα πολύ. Το δεύτερο ήταν το καλύτερο. Το πρώτο ήταν λίγο έτσι κάπως. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν πιο ωραίο, μου άρεσε πιο πολύ. Λοιπόν, ανέδειξε πάρα πολύ τη rock and roll και γενικά την εποχή δεκαετία. Πώς είπες, Γρανίτα Πολεμόνι. Γρανίτα Πολεμόνι. Και ξέρεις. Τώρα ξέρεις τι μου θύμισες. Υπάρχει. Που πέραμε τη Γρανίτα και έβγαινε σαν τσουτσού. Ναι. Έβαλε και μια τσουτσού μέσα. Συγγνώμη, η Γρανίτα δεν ήταν αυτό που το πίεζες. Υπάρχει ακόμα νομίζω που το πίεζες και. Με την τσουτσού. Έλα, ήταν ροζ και κίτρινο. Ναι. Και έβγαινε τσουτσού έξω. Έτσι, η Γρανίτα πώς την έτρωγες εσύ. Εγώ δεν τρώω γρανίτες, δεν μ' αρέσουν. Το παγωτό λέω που το ζούλαγε στην Ελλάδα. Ναι, δεν τρώγα τέτοια παγωτό. Εγώ τέτοια έπαιρνα. Τι να σου πω. Έτσι να κάνουμε στην τσιτσού να πιάνει. Τώρα άσε με, γιατί θυμήθηκα τη Βελή με τις βλακίες που είπε πάλι στο podcast. Τώρα άσε το κορίτσι, να μην το πιάσω κι αυτό. Σήμερα δεν είναι η μέρα μου σήμερα καλή. Λοιπόν, δεν είμαι καλό σήμερα. Σήμερα είμαι πολύ αιχμηρό. Λοιπόν, είσαι έτοιμοι να φύγουμε. Πάμε. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.